Έχουμε για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, άφησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στην εξαποστάσεως ομιλία του για την 75η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε την ανάγκη να συνεργαστούν οι χώρες για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την κλιματική αλλαγή αλλά και την πανδημία του κορονοϊού. Το κοινό μας σπίτι βρίσκεται σε αταξία, όπως άλλωστε και ο κόσμος μας. Τα θεμέλια του διαβρώνονται, οι τείχοι ραγίζουν, ορισμένες φορές με χτυπήματα εκείνων που το έκτισαν. Τα ταμπού άρχισαν να πέφτουν, κανόνες που θεωρούνταν απαραβίαστοι. Και υπάρχει ατιμωρησία σε ζητήματα όπως ο πόλεμος της προσάρτησης, η χρήση χημικών όπλων, η μαζική κράτηση. Δικαιώματα που θεωρούνταν δεδομένα παραβιάζονται. Και το διεθνές μας σύστημα, εχμάλωτο των αντιπάλων μας, δεν έχει πλέον την δύναμη να τιμωρήσει αυτές τις καταχρήσεις. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναδεικνύοντας τις διχόνοιες που υπάρχουν εντός του ΟΗΕ, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει την Ουάσιγκτον στις ακόμα πιο αυστηρές κυρώσεις που επέβαλε την Δευτέρα στην Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Με αυτές τις ενέργειες καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι κάθε κράτος μέλος στα Ηνωμένα Έθνη έχει την ευθύνη να επιβάλλει αυτές τις κυρώσεις. Και αυτό αφορά προφανώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Γερμανία. Έχουμε κάθε προσδοκία αυτά τα κράτη να επιβάλλουν αυτές τις κυρώσεις. Το εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ προς το Ιράν λήγει εντός των επόμενων εβδομάδων και αρκετές χώρες εμφανίζονται αντίθετες στην παράτασή του.